Είμαστε και δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου, ολοκληρώνει την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τότε στην πρώτη επίθεση αστόχησε επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Ρόμπολας ευστοχή και κάνει το 0-2. Κολτσίδας, Τρέζας, Κοτρότσος, Τάγκας και Ουλούμπας πεντάδα για το ΤΕΕΡ. Έξαρχος, Γκρίζης, Παρετσόγλου, Ρόμπολες και Καβαδίας η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Το ρεκόρ του δικηγορικού σύλλογου είναι στο 3-8, στο 4-6 είναι το ΤΕΕΡ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι το σημερινό όσον αφορά και την τελική κατάταξη. Ο Γκρίζης πήγε προς τα μέσα απέναντί του τον Τάγκα και αστόχησε. Τρέζας για τρεις είναι άστοχος. Ουλουμπασής κάνει παράβαση προς πίσω. Στα χέρια των παιχτών της ομάδας. Άστοχος ο Βουλούμπασης για την ομάδα του ΤΕΕΡ. Τρέζος για δύο, είναι άστοχο το σουτ. Ο έξαρχος, για να δούμε αν θα τρέξει ή αν θα περιμένει να ανέβει και οι συμπαίκτες του. Ναι, πάει σε οργανωμένη επίθεση. Παρετσόγλου από κοντά είναι άστοχος. Ο Τάγκας μάζεψε το rebound. Ο Τρόφης για τρεις, όχι δεν ήταν καλό το σουτ. Airball. Θέλει να πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, εύκολη. 0-6. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον δικηγορικό σύλλογο. Στα πρώτα 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Τάγκας. Παίρνει τα βήματα, πηγαίνει προς τα μέσα και αρχίζει φάλα από τον Παρετσόγλου. Δύο βολές για τον Νίκο Τάγκα. Ευκαιρία για το ΤΕΕ να πάρει τους εύκολους του πόντους στον αγώνα. Άσχεσε τον Τάγκα στην πρώτη βολή, παραμένει το 0-6. Εύστοχο στη δεύτερη, 1-6.
αντιπάλους. Μάγκες για τρεις αστοχή. Rebound από τον Έξαρχο. Πάσα για τον Γκρίζη. Λάθος εκεί. Στη δεύτερη πάσα από τον Γκρίζη. Τον ευκαιριασμό ο Έξαργος κόβει τον Κοτρούτσο. Λάθος πάσα, κλέβει ο Μπουλούμπασης. Μπουλούμπασης για τρεις. Αρκετές μπάλες για να ξεκολλήσει η μία που είναι στη Στεφάνη. Ο Βελάκη δείχνει δικηγορικό σύλλογο. Παρετσόγλου για τρεις. Άστοχος. Ο Πρέζας πήρε το rebound. Άγια. Βρίσκει απέναντι τον Παρετσόγλου. Βγάζει στον Μπουλούμπασε. Για τρεις άστοχο. Ο Τρότσος στο επιθετικό rebound. Ο φάουλ από τον Κολτσίδα. Ο Ψάρης περνάει στον αγώνα στην θέση του Παρετσόγλου. Πρώτη αλλαγή για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Βαδίας για τον Ρόμπολα κάτω από το καλάθι. Άστοχη προσπάθεια. Η μπάλα βγαίνει από τον Κοτρέτσο. Νέα 14 για τον δικηγορικό σύλλογο. Άστοχος ο Καβαδίας στην προσπάθειά του. Μπουλούμπασης όμως κάνει λάθος πάσα. Και η επίθεση είναι για τον δικηγορικό σύλλογο. Κρίζει πάσα στον Καβαδία, φάουλ νωρίτερα. Φάουλ από τον Πρέζα. Παφαρίκας περνάει στον αγώνα στη θέση του Καβαδία. Τέλειο η προσπάθεια εδώ του Σαφαρίκα, έστοχη. Κολτσίνας βγαίνει στον ενθουσιασμό. Κρίζεις για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Το κάνει. Μπάγκας πήρε το rebound. Το Τρότσος για τρεις. Άστοχο. Πολύ χαμηλό σκορ στα πρώτα 7 λεπτά. Ρόμπολα πάει προς τα μέσα, ευστοχή. 5-8.
Αν δεν έχω κάνει λάθος, ήταν ο Ρόμπολας έχει φτάσει στους 6 πόντους. Τάγκας για 3, 8-8. Οπότε ισοφαρίζει. Ο Γκρίζης θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος. Ο Κοντρόφος πήρε το ριμπάουντ, πόδια από το Σαφαρίκα. 2 Γιολδάσης και Λέρης περνάνε στο μάτς, Κολτσίδας και Κοντρόφος το αγώνα για τα τελευταία 2 και 11 της πρώτης περίοδου. Ο Λέρης θα πάει και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Λούμπασης για 3, άστοχος. Ο Ψάρης αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός τελικής γράμμης. Επίδεση για τον δικηγορικό σου. Εξαρχός για 3, με ταμπλό όχι, δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια. Και δεύτερη ευκαιρία μετά το επιθετικό rebound. Ο Ψάρης το rebound. Πάμε γρήγορα για τον Κρίση. Κρίσης θέλει να πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Ζήτησε καλό ο Νίκος Κρίση. Λέρης άστοχος. Τάγκια στο rebound. Άστοχος και αυτός. Ο Κρίσης μετά την πάσα ευγενειασμού κερδίζει φάουλ από τον Γιολδάση. Και δικαίωμα για 2 βολές. Άστοχος στη δεύτερη, παραμένει το 8-9. Επιθετικό rebound όμως. Σαφαρίκας για τον εξάρχο, προσποιείται. Άστοχος. Πάντα στο rebound. 40 δευτερόλεπτα. Τάγκας για τον Μπουλούμπαση. Το 3 πόντο λέξε όπως ο Μπουλούμπαση. 11-9. Πρώτο προβάδισμα για την ομάδα του ΤΕ. Άρης με Γιολδάση γύρισε πολύ όμως. 11-11. Και time out για την ομάδα του ΤΕ. Το σκορ είναι 11-11 ανάμεσα σε ΤΕ και δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Μένουν 16 δευτερόλεπτα. Στην τελευταία επίθεση η ομάδα του ΤΕ. Πρέζας. Εύστοχος για 2. 13-11, νέο προβάδισμα για το ΤΕ. Ο έξαρχος θέλει να τρέξει και ελπίζει φάουλ από τον Λέρη. Μισό δευτερόλεπτο. Σαφαρίκας. Είναι άστοχος. 13-11 προηγείται το ΤΕ στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το ΤΕ προηγείται με 13-11. Θα έχει την πρώτη επίθεση. Μπουλούμπασης, Λέρης, Πρέζας, Γιολδάσης και Τάγκα στην πεντάδα. Παπαδημητρίου, έξαρχος Καβαδίας, Χαριτσούγλου και Σαφαρίκας, η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου.
Λέρης. Παίρνει την πρώτη προσπάθεια στο κύριο και ορδάζει στο επιθετικό rebound. Βλέπει όμως ο Καβαδίας με κάποιον παρέμβαση του Παρετσόγλου. Η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Καβαδία. Airball. Σαβαρίκας προστοιήθηκε και κέρδισε το φάουλ από τον Πρέζα. Ο Καταγής περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη θέση του Πάνου Πρέζα. Λέρης θέλει να περάσει και τον Πέτσα. Σαβαρίκας έκλεψε. Παπαδημητρίου έβγαλε στον έξαρχο καλάθι. 13-15. Σαν να μπροστά η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Τάγκας στα 6 μέτρα στο χι. Καταγής παίρνει το rebound, ο Τάγκας έχει την ευκαιρία 6 από τα 6.75, εύστοχο. Νέο προβάδισμα για το ΤΕ 16-15. Καβαδίας κάνει την μπάλα από την πίεση του Τάγκα. Τάγκας βγαίνει τον ευκαιρία. 18-15 και time out για τον δικηγορικό σύλλογο. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι στην επίθεση. Είναι 3 πόντους πίσω. 18-15 προηγείται το ΤΕ. Ο εξάρχος κάνει βήματα. Ο Τρόσος είναι στην οργάνωση της επίθεσης. Ο Λούμπασης πηγαίνει προς τα μέσα, πήγε να περάσει μια δύσκολη φάση εδώ στον Κιολδάση. Έκλεισε ο Παρετσόγλου και ο εξαρχός κέρδισε φάουλ από τον Καταγή. Κόβεται εκεί. Σαφαρίκας κάνει την μπάλα στη δεύτερη προσπάθεια. Ο Κοτρότσος θέλει να τρέξει φάουλ από τον Παρετσόγλου. Μέσα κερδίζει φάουλ από τον Σαφαρίκα. Χαμηλά το φάουλ. Αλλαγή με το Ρόμπολα να περνάει στον αγώνα στη θέση του εξάρχου. Ο
αστοχή, Παρετσόγλου παίρνει το ριμπάουντ. Καβαδίας με τάγκα, δίνει στον Σαφαρίκα. Ξανά για τον Καβαδίας του για τρεις. Είναι άστοχος ο Γιορδάσης, παίρνει το ριμπάουντ. Κλεισμένος, προσπάθησε να περάσει την πάσα, έκλεισε ο Ρόμπολας. Σαφαρίκας για τρεις, όχι δεν ήταν καλό το σουτ. Πάγκας, δυνατή πάσα για τον Γιολκάς. Ο Γκρίζης επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του Σαφαρίκα και επίθεση για το δικηγορικό σύλλογο. Το σκορ έχει κολλήσει στο 18-15, για να δούμε εδώ τον Γκρίζη, άστοχος. Πηγαίνει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 20-15. Ο Ρόμπολας βρήκε διάδρομο, αστόχησε όμως. Λάθος η πάσα, Παρετσόγλου έκλεψε, Παπαδίας για τρεις, άστοχος, Παπαδημητρίου στο ριμπάλ, κερδισμένο φάλα από τον Κοτρότσο και δικαίωμα για δύο βολές τον Παπαδημητρίου. Ο προπονητής των Tutors έχει έρθει για να, έχοντας κλειδώσει η ομάδα του τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, θέλει να δει τις ομάδες που βρίσκονται στο 6 και στο 7 αυτή τη στιγμή, οπότε είναι πιθανή αντίπαλη. Ο Βαδρυσμός εισόκησε σε μία από τις δύο βολές, 20-16. Θα είναι παρελειπόμενα, δεν είναι. Ο Παπαδημητρίου εδώ έκανε το φάουλ. Άγκας θέλει να πάει προς τα μέσα, πάσα στον Καταγή. Καταγής αστόχησε από κοντά, ο Γκρίζης πήρε το rebound. Κερδισμένο φάουλ. Τα 5 είναι το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 6 λεπτά σε αυτή την περίοδο. Καβαδίας, μεταβλό, 20-18. Δείχνουν τη διαφορά στο καλάθι, δοξανούμενοι. Και απέναντι στον Ψάρι έβγαλε στον Καταγή σου τριών πόντων, άστοχο, Καβαδίας στο rebound και στην οργάνωση αυτής της επίθεσης.
μέσα η μπάλα. Έφυγε από τα χέρια του. Τώρα σε εκτός αγωνιστικού χώρου επιστρέφει ο έξαρχος στον αγώνα στη θέση του Ρόμπολα. Και το τεστ με επίθεση με τον Καταγή να κατεβάζει την μπάλα. Από κοντά στόχισε. Ο έξαρχος θέλει να τρέξει. Βγαίνει κοντά. Αστοχή ο έξαρχος. Ο Τσίρας. Ανάμεσα σε δύο πετυχαίνει το καλάθι. 22-20 από τον Πάνο Κολτσίδα. Δίλεπτο για το φινάλε. Πρέζας πέρασε στη θέση του Καταγή, ο Τζορτζόπουλος περνάει στη θέση του Παπαδημητρίου. Καβαδίας έχει και μια βολή. Θέλουμε μπροστά το δικηγορικό σύλλογο, 22-23. Τάγκας για τρεις. Άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Κολτσίδα. Ρίμπαουντ εκεί από τον Τζορτζόπουλο. Για δύο. Άστοχος αυτή τη φορά. Τότε την γιορτάσει ο Τάγκας, θέλει να τρέξει. Κρίνει στον Κολτσίδα. Την ώρα που υποδέχεται όμως την μπάλα ο Κολτσίδας, πάταγε την τελική γραμμή. Και τεχνική ποινή στον πάγκο του ΤΕ. Ευστοχίστη πολύ της τεχνικής κινήσης 22-24 και επίθεση για το δικηγορικό σύλλογο 1-14 για το φινάλε. Τριών πόντων, άστοχο. Κρίζεις. Γιορτάσεις έβαλε τα χέρια εκεί η μπάλα. Από αυτόν την τεκτός τελικής γραμμής. Στα 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου, επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Παπαδίας. Αστόχησε. Για τον Μπουλούμπαση από τα 4 μέτρα, εύστοχος, 24 όλα στα 30 δευτερόλεπτα. Μένει και λίγος χρόνος για τότε αν εξαντλήσει
την επίθεση της η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Όχι, εδώ η μπάλα χάνεται. Κολτσίδας κλέβει. Είναι στον Μπουλούμπαση. Κολτσίδας. Ο Κρίζης έκανε φάουλ με το σώμα. Έχει δικαίωμα για δύο βολές στα 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου με το σκορ στο 24-24. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 24-24. Άστοχος και στη δεύτερη. Λιμπάντα από τον Γκρίζη. Δεν υπάρχει πολύ χρόνος. Γκρίζης κάνει λάθος πάσα. Τέλος είναι χρόνο 24-24. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου. Δικηγορικός Σύλλογος Αερνίου 24-24. Πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Έξαρχος Παρετσόγλου, Γκρίζης, Σαφαρίκας και Ρόμπολα στην πεντάδα. Εξαρχός αστόχησε στην πρώτη επίθεση. Λέρης Κολτσίδας, Μπουλούμπασης, Τάγκας και... για να δούμε. Και τον πέμπτο παίχτη αυτό. Το δεν είναι ο Χαρδάλιας. Αυτός που έχει την μπάλα τώρα. Τάγκας πηγαίνει κοντά στο χ. Το πρώτο προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο είναι για την ομάδα του ΤΕ. Ο Κρίζης όσο προς τον έξαρχο κλέβει ο Τάγκας. Κολτσίδας, κάτω του καλάθι, μπάλας φύλωσε πίσω από τον ταμπλό. Επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Για τον Σαφαρίκα. Όχι, λάθος η πάσα. Καρβαλιάς όμως δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει τον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια επίθεση για 8 δευτερόλεπτα για τον δικηγορικό σύλλογο. Όχι, το κατέχει το δευτερόλεπτα. Έχει αλλάξει κατοχή. Εξαρχός κέρδιζε φάουλ εδώ από τον Μπουλούμπαση και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Εξαρχός εξοχή στην πρώτη, μειώνει στον πόντο 26-25. Rebound από τον Μπουλούμπαση. Ο Παρετσόγλου έβγαλε την μπάλα. Λάθος πάσα. Γκρίζης κλέβει και κερδίζει φάουλ από τον Μπουλούμπαση. Ένα σέντρο, παιδιά.
φορά πηγαίνει ο Ρόμπολας. Σαβαρέκας πηγαίνει κοντά, κόβεται από τον Τάκα, το κλέβει όμως την μπάλα. Ρόμπολας για δύο. Άστοχος, ο Τάκας το rebound. Κολτσίτες από τα 4 μέτρα, εύστοχος. Εξαρχός για 3, δεν έκανε καλή προσπάθειά του. Λέρης εκεί, κάνει από τον Παρετσόγλου. Παρετσόγλου νόμιζε ότι είχε πηγή συμπέστη του στον εφηδιασμό. Έκανε λάθος πάσα, time out. Ζητάει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν από το time out. Προηγείται με 28-25 και είναι στην επίθεση. Ο Κολτσίδας κόβεται από τον Γκριζή. Πάσα εφηδιασμού, ο Καρβαλιάς κλέβει. Λούμπα στις γιατρές, εύκολος. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 6. Για ποτέ, ο δικηγορικός σύλλογος είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα 6-0. Λάθος πάσα από τον Παρετσόγλου. Τάγκας κλέβει, θέλει να βγει στον ευθυνδιασμό. Κερδίζει φάουλ από τον εξαρχό. Στον αγώνα στη θέση του Γκριζή. Λέρης για τον Κολτσίδα πηγαίνει προς τα μέσα, όχι, δεν ήταν καλό το τελείωμα. Εξαρχώς θέλει να βγει στον εγκυριασμό, αστοχή. Κολτσίδας πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Καβαδία. Δύο βολές για τον πάνω Κολτσίδα. Παραμένει το 31-25. Άστοχος και στη δεύτερη, ρεμπάουντ από τον Καβαδία. Με μπάλα ο Παρετσόγλου κερδίζει και παίρνει το φάουλ από τον Κολτσίδα. Ο Τρότσος επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του Κολτσίδα. Επαναφορά με το Ρόμπολε για τον δικηγορικό σύλλογο. Έξαρχος κόβεται από τον Τάγκα. Ο Τάγκας θέλει να βγει στον Κυριακό. 25. Έχει βρει όμως τον Παρετσόγλου εκεί στην τελική προσπάθεια. Ο Ξάρης πέρασε τον αγώνα στην
χθες το παρελθόν, ο Λέρης έκανε φάουλ και στην επαναφορά. Τέταρτο ομαδικό, αρκετά νωρίς, στα 5:40 για το τρίτο δεκάλεπτο. Παίρνει την μπάλα κοντά, γυρίζει καλά, αλλά δεν ευστοχεί. Τρέχει από τα 5 μέτρα. 35-25, υψήφια διαφορά για το τέλος. Θέλει να πάει προς τα μέσα, αστοχή. Ψάρις και έτσι αρχοδοσμένοι συνεννοήθηκαν. Από τα χέρια του Ψάρι, μπάλα περνάει εκτός. Παπαδημητρίου στη θέση του Σαφαρίκα, καταγή στη θέση του Λέρη. Άστοχος. Το ριμπάουντ όμως από τον Κοτρότσο. Να το πάζε ο καταγής την κράτησε. Τάγκας. Δεν ήταν καλό το σουτ. Airball. Δημητρίου, αυτή δεν ήταν καλή η προσπάθειά του. Ο Τάγκας πήρε το rebound. Τρέζας, 5 μέτρα, καλαμπαίνει και βγαίνει. Παπαδημητρίου στο rebound. Πάει μέχρι το τέλος του δρόμου, αστοχή όμως. Τάγκας. Όπου ξέρεις, ο Τάγκας για τρεις άστοχος, ο Πρέζας επιθετικό rebound, αστοχή, νέο επιθετικό rebound, καταγής για τρεις, έστοχος. Η διαφορά στους 13 και time out. Τότε έχει ξεφύγει με 13, 38, 25, 3 και 20 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Καβαδία, Καβαδίας πηγαίνει κοντά, προσπίθηκε αλλά αστόχησε. Ο Ψάρης κέρδισε φάουλ από τον Κότροφ και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Ψάρης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος και στην δεύτερη. Ο Τρότσος πάει προς τα μέσα, αστοχή. Παρετσόγλου στο ριμπότ. Γιολδάσης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του καταγή. Και επίθεση για το δικηγορικό σύλλογο που είναι πίσω με 13.
Παρετσόγλου πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Ο Πρέζας παίρνει το όχι. Παρετσόγλου τελικά. Παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Εξαρχός ευκολή. 38-27. Κερδίζει φάουλ από τον Καβαδία. Είχε να δώσει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, ήταν το τρίτο ομαδικό. Έχει ένα ακόμα χώρισμα στις πολλές του ΠΕ. Πρέζος από τα 6 μέτρα. Είναι εύκολο, 40-27. Πρέζας έχει δώσει λύσεις στην ομάδα του. Λάθος πάσα, κλέβει ο Γιωργάσης. Πάγκας βγάζει στον εθνιδιασμό, τόνι στον Τρότσο. Ο Τρότσος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Γκρίζης πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Τον ψάρι, τον άλλο το λάθο. Αυτό σαν έχει έρθει από χέρι παίχτη του ΤΕ. Δεν... Νομίζω ότι ήταν από τον ψάρι. Μπουλούμπασε. Στου διακρίσει, όχι, δεν ήταν καλό. Παρετσόγλου. Θέλει να τρέξει, λάθος πάσα για τον Καβαδία, όχι. Έχει βρει παίχτης του ΤΕΕ την μπάλα και την έβγαλε εκτός τελικής γραμμής, οπότε συνεχίζεται η επίθεση του δικηγορικού συλλόγου. Λίγο σύρτο μπάσκετ. Ο Πρέζος τελικά έκλεψε την μπάλα. Ο Τρότσος βγαίνει στον ευκαιριασμό. 42-29 στα 30 δευτερόλεπτα. Καβαδίας, αστοχή. Στη βολή μάλλον της τεχνικής ποινής πηγαίνει ο Μπουλουμπασής. Εύκολο. 43-29 και επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Καρβαλιάς θα περάσει στην θέση του Τάγκα. Time out για το ΤΕ. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. 13 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το τέλος της τρίτης περίοδου. 43-29 προηγείται η ομάδα του ΤΕ. Αταγής για 3. Άστοχος. Τέλος τρίτης περίοδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο θα ξεκινήσει με βολές για το ΤΕΕ, το οποίο προηγείται με 43-29.
Ολυμπιακός ο Πρέζας στην πρώτη, 44-29. Πολλές είναι γιατί αποβλήθηκε ο Καβαδίας με δεύτερη τεχνική πηγή. 2-2 από τον Πρέζα, 45-29, σε νεκρό χρόνο για το ΤΕ. Καταγής Κοτρότσος, Τάγκας Κολτσίδας και Πρέζας είναι η πεντάδα για το ΤΕ. Έξαρχος Αφαρίκας, Παρετσόγλου Ψάρης και Παπαδημητρίου η πεντάδα για το Δικηγορικό Σύλλογο. Τρίποντα από τον Καταγή, άστοχο Σαφαρίκας για τον Έξαρχο. Λάθος πάσα εκεί, κλέβει ο Καταγής. Θα καρδιένει στον φνηδιασμό. Άστοχος, ασταμάτητος πήγα να πω, άστοχος τελικά ήταν η λέξη η οποία χρησιμοποιήθηκε. Ο Νίκος Τάγκας δεν τα κατάφερε σε αυτή τη φάση. Εξαρχώς κέρδισε φάουλ. Εξαρχώς αστόχησε στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Παραμένει το 45-29. Rebound από τον Τάγκα. Κολτσίδας για τον Πρέζα. Πρέζας αστόχησε και αυτός από κοντά. Σαφαρίκας. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και αστόχη. Οργανωμένη επίθεση το ΤΕ. Καταγής για δύο. Άστοχος Κολτσίδας στο rebound. Ψάρις από κοντά στο ΤΕ. Και στο rebound προσπάθησε και καλά την μπάλα από τα χέρια του Μοσλίδη μετά την πάσα του Καταγή. Δεν μπόρεσε να υποδεχτεί την μπάλα καλά ο Νίκος Τάγκας εδώ. Εξαρχώς κερδίζει φάουλ από τον Πρέζα. Και δικαίωμα για δύο βολές. Συνεχίζεται η αστοχία του δικηγορικού συλλόγου και αυτή τη φορά αστοχός ο Εξαρχός. Έξοχο στη δεύτερη, 45-30. Και ο Λέβης επιστρέφει στο μάτι στη θέση του Κοντρότσου. Κολτσίδας, ωραία πάσα στον Πρέζα. 47-30. Πολύ ωραία εκκληρωμένη επίθεση από το ΤΕ. Έρχονται οι δύο πόντοι. Φάουλ από τον Κολτσίδα μάλλον. Επαναφορά είναι κάτω από το καλάθι, δεν είναι δύο βολές. Πάρεις από κοντά στο σκι. Ο Τάγκας πήρε το rebound. Καταγής είναι ξεμαρκάριστος. Θέλει για τρεις, είναι άστοχος. Ο Πρέζας του επιθετικό rebound.
Έπαιξε την μπάλα προς τα έξω, εκεί όμως που ήταν ο έξαρτος. Ο έξαρτος κέρδισε φάλα τον Τάγκα. Τζορτζόπουλος μπαίνει στο μάτς στη θέση του Ψάρη. Ο Μπουλούμπασης περνάει στη θέση του Καταγή για το ΤΕ και επαναφορά με τον έξαρτο. Τζορτζόπουλος. Ο Τάγκας του κλέβει την μπάλα, βγάζει τον Κολτσίδα στον πνιδιασμό. Ο Κολτσίδας κερδίζει φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Προστάτευσε την μπάλα με το σώμα. Δεν πέτυχε το καλάθι, έχει όμως δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη ο Κολτσίδας. Γενικά οι ομάδες δεν είναι εύστοχες από την γράμμη των βολών. Κολτσίδας τώρα αστοχή, 48-30. Η διαφορά των 18 είναι μεγαλύτερη. Θα το χνίδι. Παρήκας για τρεις αστοχή, Τζορτζόπουλος όμως το επιθετικό ριμπάτ. Εκεί πέσανε τρεις επάνω του. Τον έκοψαν. Τάγκας για τον Κολτσίδα. 50-30. Διαφορά στους 20. Τότε έχει αγκαλιάσει την πέμπτη του Νίκη και θα ισοβαθμίσει με Kings και Διεύθυνση Αστυνομίας σε Καρνανία στις 5 νίκες. Ο Τάγκας εδώ έκλεψε την μπάλα, βγήκε στον ευθυνδιασμό, 52-30. Και time out. Επιστροφή μετά το time out, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Το ΤΕ προηγείται με 22-52-30. Δεν γυρίζει το μάτς. Θα μιλάμε για επική ανατροπή. Ρόμπολε πάει προς τα μέσα. Αστοχείται αυτό από κοντά. Κερδίζει φάουλ στην συνέχεια από τον Καρδαλιά. Είπαμε και από τις βόλες δεν είναι καλό το ποσοστό των ομάδων. Τάγκας παίρνει το rebound. Λέρης. Άστοχος. Ο Μπουλούμπασης στο rebound και κερδισμένο φάουλ από τον Ψάρη. Το 54-30, η διαφορά συνεχώς ανεβαίνει, έχει φτάσει στους 24 για το ΤΕ. Σαφαρίγκας για τρεις, άστοχος, rebound από τον Τάγκα. Λέρης για τον Χαρδαλιά. Καρδαλιάς αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 56-30. Τζορτζόπουλος για τρεις αστοχή, Ψάρης στο rebound.
λάθος, ο Τάγκας κλέβει την μπάλα. Περνάει έξυπνα για τον Λέρι. Μπουλούμπα στις για τρεις. Είναι εύστοχο, 59-30. 14-0 το σερίφι τότε. Από το 45-30. Ο Τάγκας περνάει εκτός στη θέση του Γιολδάσης και ο Καταγής περνάει στη θέση του Κολτσίδα. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Άστοχος αυτή τη φορά. Ρόμπολας με ταμπλό, 59-32. Στο 3,5 λεπτά για το φινάλε. Καταγής είναι άστοχος. Σάρι στο rebound. Σαφαρίκας θέλει να τρέξει, ευστοχή. 59-34. Σαφαρίκας μαζεύει την μπάλα. Παπαδημητρίου για τρεις, άστοχος. Γιορτζόπουλος κάτω από το καλάθι κερδίζει το φάλο του Γιολδάση και δικαίωμα για δύο βολές. Στη θέση του Μπουλούμπαση περνάει ο Κοτρότσος. Δύο βολές για τον Γιορτζόπουλο. Άστοχος την πρώτη, παραμένει το 59-34. Άστοχος και στη δεύτερη, παίρνει όμως το επιθετικό rebound. Χάνεται η μπάλα όμως για την ομάδα του Κορυφού Συλλόγου. Ο Λέρης στον ευνηδιασμό από τον Τζορτζόπουλο η μπάλα. Για τρεις, άστοχος, παίρνει όμως το επιθετικό rebound. Καταγής, άστοχος, ο ψάρις το rebound, στα 2 και 10 για το φινάλε. Ο νικητής είναι εδώ και ώρα γνωστός. Πολλάς κερδίζει φάουλ εδώ από τον Λέρι και δικαίωμα για δύο βολές. Έξοχος στην πρώτη, 59-35. Και στη δεύτερη 59-36. Ο Τρότσος για δύο, αστοχή. Rebound από τον Ρόμπολα. Αστοχή. Λάθος όμως η πάσα, ο Σαφαρίκας κλέβει.
Θα πάρει κασκέρδιζη φάλα τον Γιολδάση. Στα 74 δευτερόλεπτα, όχι. Δεν κατάλαβα το στήριγμα εδώ τι ήταν. Δεν ήταν φάλα, πρέπει να ήταν για βήματα στο Σαφαρίκα προφανώς. Το λεπτό για το φινάλε, Λέρης για 3, άστοχος, Σάρι στο rebound. Πάσε για τον Τζορτζόπουλο, αστοχή κάτω από το καλάθι. Λέρης για τον Κοτρότσο. Καρδαλιάς. Ο Τρότσος βαρεύει την μπάλα, κάνει λάθος σε πάσα. Τζορτζόπουλος. Κόβεται από τον Γιολδάση. Ο Λέρης περνάει το κέντρο, σταματάει. Τέλος αγώνα. Τότε κερδίζει με 59-36 το δικηγορικό σύλλογο.